Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για την συμφωνία μετά από τις τετραήμερες αυτές διαπραγματεύσεις σκληρές στις Βρυξέλλες. Τι σημαίνει για την Ελλάδα αυτή η συμφωνία σύμφωνα με την άποψή σας και πώς βλέπετε την επόμενη μέρα από αυτή. Πώς διαμορφώνεται έτσι το οικονομικό τοπίο την επόμενη μέρα μετά από τις τελευταίες εξελίξεις αυτές? Έχουμε, κύριε Επίκουλα, ως ΚΚΕ ένα διαφορετικό τρόπο να διαβάζουμε τις εξελίξεις. Mm-hmm. Όταν μιλάμε εμείς για την Ελλάδα, εννοούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τις λαϊκές οικογένειες, διακρίνοντάς τα από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, από αυτό που εμείς αποκαλούμε αστική τάξη, το κεφάλαιο κτλ. Mm-hmm. Αυτές οι δύο Ελλάδες λοιπόν δεν θα είναι το ίδιο κερδισμένες από το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Αυτοί που θα είναι κερδισμένοι είναι σίγουρα οι επιχειρηματικοί όμιλοι, όλα τα δισεκατομμύρια προορίζονται κυρίως για αυτούς. Mm-hmm. Για τη λεγόμενη ανάπτυξή τους, την καπιταλιστική ανάπτυξη, για τη θωράκιση των κερδών τους μέσα από μεταρρυθμίσεις, μέσα από ένα σωρό πράγματα που θα προκύψουν μετά από αυτή τη συμφωνία. Ενώ για το λαό νομίζουμε ότι ελάχιστα θα κερδίσει από όλα αυτά ο λαός. Σχεδόν τίποτα δεν προβλέπεται για τις δικές του ανάγκες. Από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούμε, νομίζω ότι θα πάει έστω και ένα ευρώ για τις ανάγκες που έχει, τις πιεστικές, στην υγεία. Με το ότι θα πρέπει να αυξηθούν, για παράδειγμα, οι μονάδες εντατικής θεραπείας, ή στην παιδεία, για το ότι πρέπει να λυθεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης των νηπιαγωγείων, αν θέλουμε να εφαρμοστεί, για παράδειγμα, η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Λέω λοιπόν, συνοψίζοντας, ότι δεν θα βγουν κερδισμένοι όλοι στη χώρα μας, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα πακέτο, μεγάλο πακέτο, αυτό είναι αλήθεια, πολύ μεγάλο πακέτο. Εντάξει, οι αναλογίες αλλάξανε ανάμεσα στις επιχορηγήσεις και τα δάνεια, ωστόσο το πακέτο παραμένει μεγάλο, θα βγουν ωφελημένοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Με αυτήν την έννοια, των οποίων βεβαίως και ωρέγονται όλα αυτά τα δισεκατομμύρια και ανυπομονούν. Κοινωνικό κράτος και ανάπτυξη, πάντως είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι στις προτεραιότητες και ότι δεν θα τα μοιράσουμε σαν νεόπλουτοι. Αυτά τα Κοιτάξτε, οι λέξεις δεν φταίνε σε τίποτα. Οι λέξεις χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους. Το κοινωνικό κράτος, το καθένας το δίνει το περιεχόμενο που θέλει. Ναι. Κοινωνικό κράτος για μας σημαίνει η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια να είναι εντελώς δωρεάν, να είναι πραγματικά κοινωνικά αγαθά. Οι άνθρωποι να μην φοβούνται από μια πυρκαγιά, από μια φωτιά, mm-hmm. από μια πλημμύρα να γίνουν δηλαδή, από ένα σεισμό να γίνουν δηλαδή. Όλα εκείνα τα απαραίτητα έργα υποδομής που πρέπει να γίνουν. Αντίθετα, αυτό που ακούμε, κύριε Πίκουλα, είναι ότι τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν για την αλλαγή του λεγόμενου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Να δοθεί όθηση στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, να δοθούν ακόμα περισσότερα χρήματα στις μεταφορές, στον τουρισμό, με την έννοια ότι αυτό δεν θα αφορά βέβαια τις φτωχές, τα λαϊκά στρώματα, όπως είπαμε, και τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε εισιτήριο να βγάλουν για να πάνε στα πολύ διαφημισμένα ελληνικά νησιά. Mm-hmm. Με αυτήν την έννοια λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα που ακούγονται και γυρίζουν πάνω από το κεφάλι μας και είναι αλήθεια πάρα πολλά, δεν νομίζουμε ότι αφορούν τις λαϊκές ανάγκες. Αυτή είναι η δική μας η ένσταση, ό,τι και αν λέει ο Πρωθυπουργός, και δεν τα λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, και τα υπόλοιπα κόμματα. Θεωρείτε. Τα ίδια χνάρια βαδίζουν. Το μεγάλο πρόβλημα που φαίνεται να ορθώνεται για αμέσως μετά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο είναι το οικονομικο-εργασιακό. Θεωρείτε ότι με αυτά τα. Με ένα μέρος τέλος πάντων των χρημάτων αυτών που δεν ξέρουμε και πότε θα εκταμιευθούν και πώς θα μπορεί να μπει, έτσι δίνονται κάποια εχέγγυα ανάσχεσης αυτής της κατηφόρας που έχει πλήξει τις επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι, κύριε Πίκουλα, ότι ο κορονοϊός επιτάχυνε την εκδήλωση της κρίσης. Δεν είναι η αιτία της κρίσης, μια οικονομική κρίση, mm-hmm. η οποία θα έλεγε κανείς ότι σιγόβραζε όλο το προηγούμενο διάστημα, αν παρακολουθούσε κανείς προσεκτικά τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις των ίδιων των κέντρων αυτών, των καπιταλιστικών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ κτλ. Ο κορονοϊός λοιπόν ήρθε για να το επιταχύνει, να το επισπεύσει, και με την έννοια αυτή δεν είναι καθόλου παράξενο που αυτός ο τεράστιος πακτολός των δισεκατομμυρίων ευρώ κατευθύνεται ακριβώς για να στηρίξει την καπιταλιστική οικονομία, για να στηρίξει τις μεγάλες επιχειρήσεις
Και έχουμε πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Το γερμανικό κράτος να δίνει περίπου 10 δισεκατομμύρια για να στηρίξει τη Lufthansa, μια κατά τα άλλα ιδιωτική εταιρεία. Ή η Γαλλία και η Ολλανδία για την KLM και την Air France, για τις αεροπορικές τους εταιρείες. Τα χρήματα λοιπόν αυτά και αυτά που τώρα αποφασίστηκαν στην Σύλλογο Κορυφής θα κατευθυνθούν σε τέτοιου είδους δράσεις και σε τέτοιου είδους ανάγκες στήριξης, διάσωσης και ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρήσεων, στις μεταφορές, στον τουρισμό, οπουδήποτε. Mm-hmm. Το κομμάτι εκείνο που θα κατευθυνθεί στους εργαζόμενους θα είναι πραγματικά ελάχιστο, όπως έχει δείξει και η μέχρι τώρα εμπειρία. Τι έχουν πάρει, κύριε Πίκουλα, οι εργαζόμενοι στην πατρίδα μας όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους 4 μήνες? Ένα 800. Και ορισμένοι έχουν πάρει και ένα 500. Είναι δυνατόν να ζήσεις για 4-5 μήνες με 800 και με 1000 ευρώ? Καλά, είναι αστείο αυτό, δεν το συζητάμε. Ναι, συνεπώς, επειδή δεν πρόκειται, ακριβώς έτσι είναι, επειδή δεν προκύπτει από πουθενά ότι χρήματα θα κατευθυνθούν για τους εργαζόμενους, για τις ανάγκες τους. Για να μην πούμε ότι δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι κάτω από τα ραντάρ, ξέρετε, όλων αυτών των συστημάτων των εργασιακών, του ήλιος και όλων αυτών των πολυδιαφημιζάνων, δεν έχουν πάρει και τίποτα, για τους εποχιακούς μιλάω, του τουρισμού και του επισητισμού. Δεν έχουν πάρει απολύτως τίποτα. Είναι πραγματικά, είναι, θα έλεγε κανείς, και εξωφρενικό και σκανδαλώδες, για να χρησιμοποιήσω και μια έννοια της τρέχουσας επικαιρότητας, να κυκλοφορούν τόσα πολλά δισεκατομμύρια γύρω μας και οι εργαζόμενοι πραγματικά να μην έχουν την παραμικρή πρόσβαση σε όλα αυτά. Οι εργαζόμενοι εννοώ, οι ανάγκες τους, οι οικογένειές τους. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα πάρουν έστω και κάτι οι εργαζόμενοι. Για τις επιχειρήσεις, ναι, θα τα δώσουν για την ενίσχυσή τους, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά για τους εργαζόμενοι λείπουν από όλη αυτή την εξίσωση και την ανάλυση. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα εσωτερικά. Έχει φουντώσει πάρα πολύ όλη αυτή η ιστορία με την τραγωδία στο μάτι. Είμαστε και 2 μέρες πριν την επέτειο της φοβερής εκείνης μέρας, που πραγματικά κανείς δεν κατάλαβε μέσα σε ένα τόσο μικρό διάστημα από το απόγευμα και μετά πως χάθηκαν τόσες ζωές άδικα. Μισή ώρα από το κέντρο της Αθήνας. Ακριβώς. Απίστευτο. Ακόμα φαντάζει απίστευτο. Θεωρείτε, το ένα κομμάτι είναι οι αποκαλύψεις και αυτά που ακούγονται και τα λοιπά, οι συνομιλίες μεταξύ επιτελών που εμπλέκουν και πολιτικά πρόσωπα εμέσως πλην σαφώς. Ναι. Αυτά τέλος πάντων θα τα δει και η δικαιοσύνη. Το άλλο κομμάτι είναι η βάση της πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε κυρίως υποκλαπήσεις συνομιλίες. Το βλέπουμε σε διάφορες εκφάσεις το τελευταίο διάστημα. Θέλετε να μου σχολιάσετε αυτά τα 2 κομμάτια της πολιτικής κόντρας αυτή την εποχή? Να σας πω πρώτα ότι διαβάσαμε και εμείς το δημοσίευμα της εφημερίδας, της καθημερινής συγκεκριμένα. Τα συναισθήματα βεβαίως μετά την ανάγνωση που είχα εγώ τουλάχιστον ήταν οργή και αηδία. Ταυτόχρονα για όλα αυτά που λεγόντουσαν εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα είδαμε να ξετυλίγεται, κύριε Πίκουλα, ένα γαϊτανάκι, το γνωστό γαϊτανάκι του τσακωμού της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω αυτή τη φορά σε ένα γεγονός που κατά την άποψή μου σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας, πάνω στα αποκαίδια μιας ανίποτης τραγωδίας, αυτής που συνέβη πριν από 2 ακριβώς χρόνια στο Μάτι. Θα έλεγα ότι είναι ύβρις να τσακώνονται αυτά τα 2 κόμματα για το Μάτι, επειδή ακριβώς αυτός ο τσακωμός τους δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό ή εν πάση περιπτώσει δεν οδηγεί πουθενά αλλού παρά στην συγκάλυψη όλων των πραγματικών αιτιών αυτής της τραγωδίας. Θα έλεγα ότι είναι πολύ μικροκομματικό, φαντάζει πολύ μικροκομματικό όλος αυτός ο καυγάς γύρω από μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την πατρίδα μας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ως ΚΚΕ είναι ότι έχει τρεις άξονες η τοποθέτησή μας, ότι θα πρέπει να αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές της τραγωδίας, μα όλες, να βγουν
όλα στο φως. Τι έγινε και τι δεν έγινε. Θα πρέπει να βοηθηθούν εκείνοι οι άνθρωποι. Λίγα πράγματα έχουν γίνει, κύριε Πικούλα, ξέρετε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Περιοχή. Και βεβαίως το κυριότερο, και αυτό ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη ένδειξη σεβασμού στους νεκρούς, στα θύματα αυτής της μεγάλης τραγωδίας, είναι να παρθούν άμεσα μέτρα πρόληψης, έτσι ώστε να μην ξανασυμβούν όλα αυτά. Mm-hmm. Γιατί πολύ φοβόμαστε ότι, με δεδομένο ότι ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει και έχουν γίνει στην πυροσβεστική υπηρεσία, με την έννοια ότι έχει αποψηλωθεί, ότι δεν έχει τα μέσα, ότι έχει όλα τα πεπαλαιωμένα υλικά για να αντιμετωπίσει αυτές τις μεγάλες προβλήματα. Συνθήκες τις δύσκολες, βέβαια. Ναι, βεβαίως. Νομίζουμε ότι ο κίνδυνος παραμένει ορατός να επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα, και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Από εκεί και πέρα, τώρα, τα όσα λέγονται και τα όσα ακούγονται και τα όσα θα ακουστούν, νομίζω ότι δείχνει και τη σαπίλα μηχανισμών, ανώτερων μηχανισμών ενός κράτους που έχει άλλη αποστολή από το να εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα. Να είστε καλά, κύριε Δελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας πολύ καλημέρα σας.